Πούστε παιδές, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Ρωσίας και θα κάνουμε μια μικρή αναβάθμιση, μια μεγάλη αναβάθμιση στην αεροδυναμική στο πίσω φτερό. Θα βάλουμε πιο φρέσκα εξαρτήματα στον κινητήρα και θα πάμε στις κατατακτήριες δοκιμές. Επίσης να υπενθυμίσω ότι κάτω στην περιγραφή αφήνω ένα link με το χρόνο στον οποίο μπορείτε να πάτε κατευθείαν στην εκκίνηση του αγώνα. Σήμερα μόνο μία αναβάθμιση μπορέσαμε να κουμπώσουμε, πρέπει να μαζέψουμε και άλλους πόντους για να μπορέσουμε να βάλουμε και μία δεύτερη στην αεροδυναμική. Θα συνεχίσω να ασχοληθώ με το πίσω φτερό. Αλλά για την ώρα πάμε σιγά σιγά στις κατατακτήριες δοκιμές. Στο Q1, παρόλο που μπήκαμε φοβερό αέρα γιατί στον προηγούμενο αγώνα πήραμε τη δεύτερη θέση, η πίστα της Ρωσίας είναι μια πίστα ταχύτητας, εδώ δεν θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Μπαίνω για μια τρίτη προσπάθεια στο Q1 προς το τέλος για να προσπαθήσω να βελτιώσω το χρόνο μου και δυστυχώς δεν τα καταφέρνω, τώρα περνάμε τη γραμμή τερματισμού και παραμένουμε στην 16η θέση. Τελικά πέσαμε από την 16η θέση, δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Q2. Τερματίσαμε στη 17η και από εκεί θα ξεκινήσουμε τον αγώνα μας. Πάμε σιγά σιγά στον αγώνα να δούμε τι θα συμβεί σήμερα. Όπως πάντα πριν από κάθε αγώνα θα δούμε από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός. Valtteri Bottas pole position με δεύτερο τον Lewis Hamilton. Η δεύτερη συνανεκκίνηση με τις δύο Ferrari. 7ος ο Max Verstappen, σήμερα ξεκινάει πιο πίσω από ό,τι συνήθως. 12η θέση ο Carlos Sainz. Εμείς ανεβήκαμε μια θέση γιατί κάποιος οδηγός έχει πάρει μια ποινή και θα ξεκινήσουμε από την 16η θέση. Ο Mick Schumacher από την 19η θέση που είναι ο teammate μας και βλέπουμε εδώ ο Lando Norris που ξεκινάει από την τελευταία θέση λόγω ποινής. Όσον αφορά τη στρατηγική δεν έχει κάποια διαφορά. Είναι ίδια ακριβώς στρατηγική ό,τι ελαστικό και να διαλέξουμε γιατί η πίστα δεν φτύρει πάρα πολύ τα ελαστικά και έτσι θα πάμε στην πιο γρήγορη στρατηγική που είναι μαλακά ελαστικά και μετά μεσαία. Πάμε στην εκκίνηση. Και είμαστε στην εκκίνηση με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε πολύ καλύτερα από τον Raikkonen που είναι στα αριστερά μας, μπροστά μας είναι ο Giovinazzi. Προσπαθώ να κολλήσω πίσω του να πάρω τα κενά. Από τα αριστερά μας είναι ο Raikkonen. Τώρα θα προσπαθήσω από την εξωτερική σε αυτή την ανοιχτή δεξιά στροφή. Δεν μπορώ να κάνω κάποια κίνηση. Προσπαθώ να αλλάξω γραμμή. Θέλω να έχω την εσωτερική στην επόμενη στροφή. Και εδώ βουτάω στα φρένα. Φρενάρω πάρα πολύ αργά. Περνάω πάρα πολλά μονοθέσια. Δεν κλείσανε τη γραμμή. Και έτσι κατάφερα τώρα να βρεθώ στην 8η θέση στην δεύτερη στροφή της πίστας. Ή όπως θέλουν να πουν κάποιοι στην πρώτη στροφή της πίστας. Αλλά εκεί βρήκαμε πάρα πολλές θέσεις. Απίστευτο. Εδώ έχασα λίγο την στροφή. Αλλά καταφέρνω ακόμα να κρατηθώ μπροστά από τον Γκασλί. Ο Γκασλί είναι αυτή τη στιγμή πίσω μου. Ο Ρικάρντο ήταν πιο πριν, αλλά έχασε τη θέση του από τον Πιέ Γκασλί. Και τώρα είναι που θα μας πιέσει. Εγώ θα προσπαθήσω να πιέσω όσο μπορώ. Δεν έχουμε την ταχύτητα στην ευθεία. Αλλά θα πιέσω να δω αν θα καταφέρω να πλησιάσω τον Πέρες. Μιας και έχει μεσαία ελαστικά. Αυτός έχει ξεκινήσει με τη στρατηγική πρώτα μεσαία και μετά θα βάλει μαλακά. Και να δούμε πού θα το βγάλει. Το πλησίασα πάρα πολύ. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέσα στις στροφές είμαι πολύ πιο γρήγορος από τους υπόλοιπους. Στις ευθείες έχω που υπάρχει το πρόβλημα στο μονοθεσίο. Έχω ξεμείνει από ERS εδώ, όμως παίρνω τα κενά από τον Πέρες και στην επόμενη στροφή θέλω να έχω την εσωτερική. Φρενάρω πιο αργά από τον Πέρες, κόβω λίγο εκεί τον δρόμο, αλλά καταφέρνω να χωθώ μπροστά από τον Σέρχιο Πέρες και να ανεβούμε στην 8η θέση. Απίστευτο ξεκίνημα μέσα σε ένα γύρο από τη 16η θέση στην 8η θέση. Να δούμε αν θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και να πλησιάσουμε τώρα το Kvyat που βρίσκεται μπροστά μου. Αλλά αυτός είναι με μαλακά ελαστικά και πάρα πολύ γρήγορος μέσα σε ευθείες. Βλέπετε αμέσως πώς απομακρύνεται και δεν μπορώ να αντισταθώ καθόλου σε αυτή την ταχύτητα που έχει. Ακόμα δεν έχουμε την ταχύτητα στην ευθεία και έτσι δεν μπορούμε να προσφέρουμε κάποιο θέαμα σε μια πίστα που έχει μεγάλες ευθείες. Μέσα στις στροφές όμως το πλησιάζω γρήγορα. Μπροστά από το Kvyat είναι ο Verstappen που ο Verstappen έχει κερδίσει μια θέση ήδη. Πίσω μας είναι ακόμα ο Πέρες που έχω απομακρυνθεί λίγο. Φαίνεται ότι μάλλον τον ζορίζουν λίγο τα μεσαία ελαστικά. Είναι σίγουρα πιο γρήγορα τα μαλακά σε αυτή την πίστα.
αλλά πρέπει κάπου να κάνουμε πίσω, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να φορέσουμε μεσαία ή σκληρά, γιατί είναι υποχρεωτικό λόγω ότι έτσι είναι οι κανόνες στην Φόρμουλα 1. Εγώ συνεχίζω, πιέζω όσο περισσότερο μπορώ, αλλά βλέπω ότι ο Κυβίατ απομακρύνεται. Ήθελα να είμαι εντός ορίου ενός δευτερολέπτου για να έχω DRS από τον τρίτο γύρο και μετά, αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά όλο και περισσότερο απομακρύνεται, πήγε στο 1,2 για την ώρα. Για αρκετούς γύρους έχω απομονωθεί λίγο από τους μπροστινούς και τους οδηγούς που βρίσκονται πίσω μου. Τώρα έχει περάσει ο Γκασλί τον Πέρες και μας απειλεί και εμάς. Έχει κολλήσει πίσω μου, θα έχει το DRS εδώ σε αυτή την μεγάλη ευθεία. Αρχίζει και μας πλησιάζει. Παίρνει τα κενά, τώρα θα προσπαθήσει από τα αριστερά να μας προσπεράσει. Έχει φοβερή τελική ταχύτητα. Περνάει μπροστά μας, κολλάω πίσω του λίγο να πάρω τα κενά και φρενάρω εδώ πιο αργά σε αυτή τη στροφή. Χάνω εντελώς τη στροφή, βγαίνω λίγο εκτός, αλλά καταφέρω να κρατηθώ μπροστά από τον Γκασλί που είχε την εξωτερική στην επόμενη στροφή. Εγώ είχα την εσωτερική και στις δύο στροφές και έτσι καταφέρω να κρατηθώ μπροστά από τον Γκασλί, που ο Γκασλί τώρα μας πιέζει πάρα πολύ. Φαίνεται ότι ο Πέρες τον καθυστερούσε πολύ τον Πιέρ Γκασλί. Σίγουρα είναι πολύ γρήγορος και αυτός, φαίνεται από τον teammate του τον Kvyat που έχει απομακρυνθεί 6,5 δευτερόλεπτα από εμάς μέσα σε 5 γύρους και τώρα σίγουρα θα αρχίσουμε να δεχτούμε όλο και περισσότερη πίεση από τον Γκασλί. Τελικά δεν δεχτήκαμε πάρα πολύ πίεση από τον Γκασλί, τον έχει ξαναπεράσει ο Πέρες, μάλλον υποχώρησαν τα μαλακά ελαστικά του και τώρα ήρθε η ώρα μας για να κάνουμε το δικό μας pit stop. Ο Πέρες τώρα θα μας περάσει, αυτός είναι με μεσαία ελαστικά, σίγουρα πιο μετά θα κάνει το δικό του pit stop, ενώ εμείς μπήκαμε στο pit lane μαζί με τον Gasly. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βγούμε μπροστά από αυτόν και να διατηρήσουμε τη θέση μας. Βέβαια θα φανεί όλο αυτό από το πόσο γρήγορη είναι η ομάδα μας σε σχέση με την ομάδα της AlphaTauri. Τώρα σταματάμε εδώ. Κάνουμε χρόνο 2,6, μέτριος χρόνος, όμως καταφέρνουμε και κρατιόμαστε μπροστά από τον Pierre Gasly και έτσι κερδίσαμε αυτή τη μάχη και στο pit lane. Τώρα βγαίνουμε από το pit lane, σε αυτό το γύρο θα πρέπει να πιέσω πάρα πολύ, γιατί είναι και άλλοι οδηγοί που ακόμα δεν έχουν μπει να κάνουν το δικό τους pit stop. Στην ουσία εμένα μου βγαίνει σαν ένα undercut απέναντί τους και θέλω να βγει σωστό το undercut και να μην χάσω κάποια θέση. Στην πρώτη στροφή δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Ο Γκασλί είναι 1,4 δευτερόλεπτα πίσω από εμένα. Έχει χάσει λίγο χρόνο με το pit stop και με την προσπέραση που του είχε κάνει ο Πέρες ένα γύρο πριν μπει στο δικό του για τη δική του αλλαγή ελαστικών. Δεν πήρε πολλή ώρα και ο Γκασλί ήδη μας έχει πλησιάσει πάρα πολύ και σίγουρα τώρα θα μας απειλήσει στη δεύτερη μεγάλη ευθεία με το DRS. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να αμυνθώ απέναντί του. Καύσιμα πλέον δεν έχω πάρα πολλά. Βασίζομαι πάρα πολύ στο ERS. Βρήκα ένα καλό ρυθμό για να κρατήσω το ERS αρκετά φορτισμένο. Τώρα κολλάει πίσω μου εδώ ο Γκασλί. Προσπαθώ να συγκλίσω προς τα δεξιά στον δρόμο. Έχει το ERS αυτός από τα αριστερά. Τώρα θα προσπαθήσω να μας προσπεράσει. Έχει περάσει με φοβερή ταχύτητα μπροστά μας. Εδώ στα φρένα θα προσπαθήσω να βουτήξω τα φρένα. Αλλά ήταν ήδη πάρα πολύ μακριά. Δεν μπόρεσα να κάνω καθόλου την κίνηση. Είχε απομακρυνθεί τόσο πολύ που δεν μπορούσα να βουτήξω εκεί στα φρένα. Και είχε κλείσει και σωστά την εσωτερική γραμμή, δεν με άφησε καν να επιχειρήσω ένα dive bomb από πολύ μακριά. Και τώρα πίσω μας είναι ο Ρικάρντο, που ο Ρικάρντο εκμεταλλεύτηκε αυτή την προσπάθεια του Γκασλί και μας έχει πλησιάσει και σίγουρα θα αρχίσει να μας απειλήσει και αυτός από εδώ και πέρα. Φτάνουμε στην τελευταία στροφή, θέλω να μείνω κοντά στον Γκασλί για να έχω το DRS εδώ στη μεγάλη ευθεία, ώστε να δω αν θα καταφέρω να τον πλησιάσω. Την ώρα που περνάμε τον Πέρες που κάνει το δικό του pit stop τώρα, θα βγει πίσω μας, θα έχει μαλακά ελαστικά, να δούμε όμως θα είναι γρήγορος. Εγώ με το DRS εδώ στη μεγάλη ευθεία δεν μπορώ με τίποτα να πλησιάσω τον Γκασλί. Ο Γκασλί που δεν είχε DRS απομακρυνόταν συνέχεια από εμάς. Φαίνεται πόσο πολύ απέχουμε από το να έχουμε φοβερή τελική ταχύτητα μέσα σε μια ευθεία. Πλέον έχει απομακρυνθεί αρκετά, πιστεύω μέχρι τη δεύτερη μεγάλη ευθεία με το DRS θα είναι πάνω από ένα δευτερόλεπτο ο Γκασλί μακριά από εμένα και έτσι δεν θα έχω το DRS να επιχειρήσω να προσπαθήσω να τον πλησιάσω πάλι και ίσως να κερδίσω τη θέση μου. Γιατί ταυτόχρονα δεχόμαστε και πίεση από τον Ρικάρντο που βρίσκεται πίσω μου, είναι κολλημένος. Και τώρα φτάνουμε στη δεύτερη μεγάλη ευθεία με το DRS, όπου σίγουρα θα μας απειλήσει τώρα και ο Ρικάρντο. Και φοβάμαι ότι θα πρέπει να δώσουμε πολύ σκληρή μάχη για την τελευταία θέση που βαθμολογείται, τη δέκατη θέση. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα εδώ ο Ρικάρντο θα έχει το DRS, κολλάει και πίσω μας να πάρει τα κενά. Δεν μας πλησιάζει τόσο γρήγορα όσο ο Γκασλί στο προηγούμενο γύρο και φτάνουμε ήδη στη στροφή και είμαστε ακόμα μπροστά από τον Ρικάρντο. Δεν μας απείλησε καθόλου, δεν επιχείρησε κάτι. Μάλλον ακόμα ζυγίζει την κίνηση που θέλει να κάνει, γιατί σίγουρα είναι πιο γρήγορος από εμάς.
Αλλά εμείς για την ώρα λέμε ευχαριστώ που μπορούμε να κρατηθούμε για ένα γύρο ακόμα ή τουλάχιστον μισός γύρος ακόμα μπροστά από τον Ρικάρντο και να σκεφτώ τι μπορώ να κάνω για να αμυνθώ απέναντί του. Φτάνουμε στην τελευταία στροφή και περιμένουμε. Μετά από πολλούς γύρους απομονώθηκα εντελώς από τον Ρικάρντο, τον Σάιντς, τον Ραϊκόνεν, ο Πέρες τώρα έχει πλησιάσει πάρα πολύ, είμαστε πλέον όμως στον τελευταίο γύρο, δεν μας απείλησε κανένας οδηγός από εκείνο το σημείο και μετά. Τώρα όμως ο Ραϊκόνεν είναι αρκετά κοντά και στον τελευταίο γύρο ίσως θα επιχειρήσει να μας προσπεράσει τώρα που είμαστε στην ένατη θέση. Ο Ραϊκόνεν από την εξωτερική πλευρά προσπάθησε να ρίξει μια ματιά. Δεν υπήρχε ελπίδα εκεί να κάνει την κίνηση και κρατιόμαστε ακόμα μπροστά. Αποκτήσαμε και λίγη απόσταση από αυτόν και ελπίζω στην ευθεία, τη δεύτερη μεγάλη ευθεία με το DRS, θα καταφέρουμε να κρατηθούμε μπροστά από το Ραϊκόνεν και να μείνουμε στην ένατη θέση. Έχουμε. Ο Ραϊκόνεν εδώ προσπαθεί από την εξωτερική να ρίξει μια ματιά. Κουμπίσαμε κιόλα λίγο, αλλά καταφέρω να κρατηθώ μπροστά από αυτόν γιατί είχα την εσωτερική γραμμή. Ενώ βλέπουμε ότι ο Χάμιλτον έχει κερδίσει αυτόν τον αγώνα και τώρα εδώ έκανα λίγο λάθος και ο Ραϊκόνεν θα προσπαθήσει από την εξωτερική να ρίξει μια ματιά όμως. Έχω την εσωτερική γραμμή και κρατιέμαι μπροστά του. Τώρα είναι η τελευταία ευθεία που πρέπει να κρατηθώ μπροστά από τον Ραϊκόνεν, που ο Ραϊκόνεν τώρα είναι κολλημένος πίσω μου με DRS. Παίρνει και τα κένα, να δούμε αν θα προσπαθήσει. Προσπαθεί να ρίξει μια ματιά από την αριστερή πλευρά, όμως δεν έχει την τελική ταχύτητα. Μάλλον έχει ξεμείνει από ERS και το DRS του δεν τον βοηθάει αρκετά ώστε να έχει μεγαλύτερη τελική ταχύτητα από εμάς και να μας προσπεράσει. Και έτσι φτάνουμε στις τελευταίες στροφές στην ένατη θέση. Είμαστε στην ένατη θέση γιατί ήταν και ο Stroll που είχε ξεκινήσει με μεσαία ελαστικά και έκανε πιο αργά το δικό του pit stop και έτσι περάσαμε στην ένατη θέση. Αν δεν χάναμε τη θέση από τον Gasly, τώρα θα ήμασταν στην 8η θέση και θα παίρναμε 4 βαθμούς. Αλλά και πάλι δεν πειράζει, περάσαμε την γραμμή τερματισμού, θα πάρουμε τους 2 βαθμούς που προσφέρει η ένατη θέση και μένουμε ευχαριστημένοι γιατί σήμερα και η McLaren και η Renault βρίσκεται πίσω μας και έτσι μειώσαμε την απόσταση από αυτές τις 2 ομάδες. Παρόλο που είμαστε τόσο πίσω στην 9η θέση, δεν τερματίσαμε τόσο ψηλά όσο στη Σιγκαπούρη. Εγώ πάλι είμαι ευχαριστημένος γιατί σε αυτή την πίστα ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι μια πίστα ταχύτητας και η ομάδα μας ακόμα δεν μπορεί να προσφέρει καλό αποτέλεσμα σε μια πίστα ταχύτητας. Ο Χάμιλτον πανηγυρίζει για άλλη μια φορά. Ο Χάμιλτον που πλέον νομίζω σιγουρεύει όλο και πιο πολύ το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Σε λίγους αγώνες λογικά θα το κλειδώσει και μαθηματικά και πλέον θα πανηγυρίσει τον 7ο παγκόσμιο τίτλο. Βλέπουμε εδώ τα πανηγύρια του Χάμιλτον. Ο Μπότας έχει τελειώσει τρίτος με δεύτερο τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Εγώ είμαι όμως ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα της ομάδας. Πιστεύω καλύτερα από αυτό δεν μπορούσαμε να πάμε. Ξεκινήσαμε από τη 16η θέση, ήδη ήμασταν τυχεροί στο ξεκίνημα που δεν ξεκινήσαμε από τη 17η θέση που είχαμε προκριθεί και καταφέραμε να φέρουμε ένα τόσο θετικό αποτέλεσμα. Μειώσαμε κατά 4 βαθμούς από τη Renault και την McLaren και ελπίζω ότι μέχρι το τέλος της σεζόν θα καταφέρουμε να τους φτάσουμε και να τους περάσουμε. Είμαστε στην 9η θέση στο βαθμολογικό πίνακα των οδηγών και στην 8η θέση στο βαθμολογικό πίνακα των ομάδων. Θέλω να ανέβω στην 6η θέση, εκεί που είναι η McLaren, να δούμε αν θα το καταφέρουμε μέχρι το τέλος της σεζόν. Σήμερα στο τεχνικό κομμάτι του παιχνιδιού θα πρέπει να κάνουμε ανανέωση συμβολαίου με έναν σπόνσορά μας. Αλλά πρώτα θα κάνουμε τις δραστηριότητες που έχουμε διαθέσιμες για τις 9 μέρες που βρίσκονται μπροστά μας για να συμπληρώσουμε. Θα διαλέξω πάντα τις δραστηριότητες που πιστεύω ότι θα με βοηθήσουν πιο πολύ για να συμπληρώσω τις ημέρες και να δεχτούμε ένα μικρό boost σε κάθε κομμάτι του εργοστασίου της ομάδας. Επίσης θέλω να ξοδέψω στο κομμάτι εργοστασίου του marketing να κάνω μία μικρή αναβάθμιση, μία μεγάλη αναβάθμιση 5 εκατομμυρίων η οποία αναβάθμιση μας δίνει περισσότερο boost από τις δραστηριότητες που επιλέγουμε. Είναι πολύ ακριβή αναβάθμιση αλλά πιστεύω ότι το boost που παίρνουμε από τις δραστηριότητες είναι πάρα πολύ χρήσιμο ειδικά όσον αφορά τις αναβαθμίσεις στο κινητήρα, στην αεροδυναμική, στο σασί για να πετύχουν ακόμα πιο εύκολα. Θα κάνουμε αυτή την αναβάθμιση, θα μείνουμε με λίγα λεφτά αλλά δεν πειράζει γιατί έχουμε ακόμα πολλούς αγώνες μπροστά μας και σίγουρα θα ξαναμαζέψουμε τα λεφτά που χάσαμε. Έχουμε τελειώσει το συμβόλαιο με την Pay Night
η οποία Pay Night πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος σπόνσορας που μπορεί να έχει σε αυτό το στάδιο στο παιχνίδι, που ζητάει για κάθε αγώνα να τερματίσεις 12η θέση ή καλύτερη, που για την ώρα συνήθως το καταφέρνουμε αυτό, και αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που τερματίζουμε στη θέση που προβλέπει η ομάδα, παίρνουμε τα λεφτά από το goal bonus που είναι κάπου στα 200.000, και επίσης τα λεφτά που δίνει ο σπόνσορας κάθε εβδομάδα, που στην ουσία αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε γύρω στα 300 με 400.000 δολάρια. Η Pay9 νομίζω είναι ο καλύτερος σπόνσορας σε αυτό το τομέα, και γι' αυτό και θα ξαναεπιλέξω να ξαναυπογράψω ένα συμβόλαιο με την Pay9. Θα βάλουμε και στον κινητήρα πιο φθαρμένα εξαρτήματα για να πάμε στις ελεύθερες δοκιμές του επόμενου αγώνα, που θα είναι στην Ιαπωνία, στη Σουζούκα, στην περίφημη πίστα. Να δούμε εκεί πώς θα τα πάμε. Είναι μια πίστα και ταχύτητας, αλλά έχει και πολλές στροφές. Ίσως φέρουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα προχωρήσουμε λίγο τις ημέρες για να γίνουν οι δραστηριότητες της ομάδας και να δούμε αν θα πετύχει στο R&D μας η αναβάθμιση στο σασί, που την περιμένω πώς και πώς, θα μας ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά τώρα στον τομέα του σασί. Πέρασαν οι μέρες, πάμε μία στο R&D να δούμε, και βλέπουμε η αναβάθμιση στο σασί έχει πετύχει και πλέον είμαστε η τρίτη καλύτερη ομάδα. Πλέον είχαμε πέσει στην τέταρτη θέση, αλλά πάρα πολύ κοντά με τη Red Bull και τη Mercedes. Περιμένουμε ακόμα την αναβάθμιση στην αεροδυναμική για να μας ξεκλειδώσει μικρότερες αναβαθμίσεις όσον αφορά το πίσω φτερό, για να μπορούμε να κουμπώσουμε και εκεί άλλες αναβαθμίσεις. Στο σασί πλέον δεν θα κάνω άλλη αναβάθμιση, και σιγά σιγά κάπου εδώ θα πρέπει να τελειώσουμε το βίντεο και θα τα πούμε στον επόμενο αγώνα. Μέχρι τότε, ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!